Θα σας πω πρώτα τι με στεναχωρεί. Με στεναχωρεί το ότι έβαψα τα μαλλιά μου ένα πάρα πολύ ωραίο μοβ φούξ και αυτή τη στιγμή στην κάμερα φαίνεται... Δεν φαίνεται. Πάμε να ασχοληθούμε με το βίντεο το συγκεκριμένο που από ό,τι έχετε δει από τον τίτλο αφορά προϊόντα τα οποία μισώ και είναι ένα μακιγιάζ αυτή τη στιγμή εξ ολοκλήρου με προϊόντα τα οποία μισώ εντός εισαγωγικών. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη μισώ, είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο και γενικά δεν θέλω να υπάρχει έτσι αρνητισμό στο κανάλι μου. Οπότε θα αρκεστώ λέγοντας ότι στο συγκεκριμένο βίντεο όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω βήμα-βήμα και θα ολοκληρώσω αυτό το μακιγιάζ που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι προϊόντα τα οποία εμένα για το χύψη λόγο δεν με βόλεψαν και δεν με ευχαρίστησαν. Στο βαθμό τουλάχιστον που ήθελα. Τα συγκεκριμένα προϊόντα που θα σας δείξω είναι εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιώ γενικά και έχω στη συλλογή μου. Απλά δεν με βόλεψαν τα συγκεκριμένα προϊόντα από τις εταιρείες και όχι γενικά οι εταιρείες που αναφέρω. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι το γεγονός ότι δεν έχουν βολέψει σε μένα και ότι δεν με έχουν ευχαριστήσει δεν έχει να κάνει με εσάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το γεγονός ότι δεν βολέψαν σε μένα δεν σημαίνει ότι δεν θα βολέψουν σε εσάς, διότι έχουμε διαφορετικές ανάγκες, τα πρόσωπά μας και το δέρμα μας είναι πολύ διαφορετικό από άνθρωπο σε άνθρωπο, οπότε μπορεί κάτι που δεν έχει βολέψει σε μένα σε εσάς να είναι wow, όπως και κάτι που δεν έχει βολέψει σε εσάς σε μένα μπορεί να είναι ό,τι καλύτερο έχω βάλει πάνω μου. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα τα προϊόντα από την αρχή ως το τέλος είναι προϊόντα τα οποία με έχουν απογοητεύσει και δεν θα τα ξαναγοράσω σίγουρα, δηλαδή αυτό είναι το μόνο σίγουρο και σκέφτηκα να τα δούμε τέτα-τέτ μαζί σε ένα μακιγιάζ αντί απλά να σας δείχνω τα προϊόντα και να σας λέω για ποιο λόγο δεν δουλεύουν. Πριν περάσουμε στην καταστροφή αυτή που βλέπετε στο πρόσωπό μου βήμα-βήμα, θέλω να σας πω ότι στο κανάλι μου τρέχει ένας διαγωνισμός giveaway. Θα σας αφήσω το link από κάτω για να δείτε το βιντεάκι σχετικά με το τι κερδίζετε. Να πάτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας με ένα σχόλιο, όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη, και έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε με έναν SSR με προϊόντα πάρα πολύ όμορφα, κατά τη δική μου την άποψη. Η κλήρωση θα γίνει στις 21 του μηνός την Κυριακή, οπότε προλαβαίνετε και έχετε πολύ χρόνο ακόμη για να το κάνετε. Και αφού είπα το διαδικαστικό του giveaway για να σας το υπενθυμίσω, πάμε να περάσουμε στο μακιγιάζ. Και παιδιά, πραγματικά θέλω να τελειώσω και να πάω να βγάλω αυτό το πράγμα που υπάρχει στο πρόσωπο μου. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρόσωπό μου είναι καθαρό και τώρα θα περάσω στην ενυδατική και θα χρησιμοποιήσω από την Johnson στην Daily Essentials. Δεν είναι ότι τη μισώ, απλά δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο στο πρόσωπό μου. Okay, ενυδατώνει μεν, αλλά δεν ενυδατώνει στο βαθμό που θέλω. Οπότε ουσιαστικά μου είναι πολύ άχρηστη. Στη συνέχεια θα περάσω στο primer και θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Ingrid Cosmetics το Prelude Primer Base Mattifying and Smoothing. Είναι σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία και μπορώ να πω ότι δεν κάνει τίποτα. Αφήνει μια πάρα πολύ περίεργη αίσθηση στο πρόσωπο, σαν ένα βρώμικο, κάπως έτσι. Όντως κάνει smoothing όπως λέει, αλλά πραγματικά η αίσθηση που αφήνει είναι ό,τι χειρότερο. Εμένα προσωπικά δεν με βολεύει καθόλου. Για foundation σήμερα θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Technique το Foundation Mousse. Είναι το συγκεκριμένο. Δεν μου αρέσει καθόλου το πώς απλώνει, δεν έχει καθόλου κάλυψη και δεν αφήνει γενικά το αποτέλεσμα που θέλω. Οπότε σίγουρα δεν θα το ξαναγοράσω. Όπως επίσης θα το απλώσω με αυτόν εδώ πέρα το σπόγκο, τον οποίο τον πήρα από τα Jumbo και παιδιά σας παρακαλώ, όχι, είναι, δεν είναι καθόλου καλό, είναι πάρα πολύ σκληρό, δεν είναι από αυτά που τα βάζεις στο νερό και μεγαλώνουν και μαλακώνουν, ίσα ίσα πιστεύω ότι γίνεται και χειρότερο με το νερό. Παιδιά όχι, ούτε καν απλώνεται, το παρατάω το συγκεκριμένο. Τουλάχιστον να φαίνεται λίγο ομοιόμορφο και θα πάω σε ένα πινέλο το οποίο το είχα πάρει από τα Hondo Center, είναι το συγκεκριμένο, το οποίο δεν είναι ότι δεν μου αρέσει, αλλά εγώ το πήρα για foundation, αλλά τελικά δεν είναι για foundation και, αλλά τουλάχιστον θα απλωθεί καλύτερα το συγκεκριμένο, οπότε θα το περάσω σε όλο μου το πρόσωπο. Χριστέ μου, κάνει γραμμές. Θα είναι καταστροφή αυτό το μακιγιάζ. Καταστροφή όμως. Οκ, θα το κάνω με τα χέρια. Πέρα από το
ότι έχει μια πάρα πολύ άσχημη μυρωδιά, δηλαδή τα foundation δεν πρέπει να μυρίζουν έτσι, θα βάζεις στο πρόσωπό σου. Δεν είμαι φαν του να έχει άρωμα, αλλά παιδιά και αυτό το πράγμα είναι παράδεκτο. Για concealer θα περάσω από την εταιρεία Essence στο Stay All Day 16 ώρες, τι είναι πάρα πολύ κακό καθώς περνάει η ώρα. Αυτό που κάνει είναι να αφήνει πραγματικά να κάνει πάρα πολύ έντονες τις γραμμές, έχει μία μέτρια προς πλήρη κάλυψη αναλόγως πώς θα το χτίσεις, αλλά σε γενικές γραμμές παιδιά είναι ένα προϊόν το οποίο δεν το προτείνω. Ας πούμε λοιπόν ότι έκανα το καλύτερο δυνατό με το concealer και θα περάσω στη συνέχεια να σταθεροποιήσω ό,τι έχω βάλει πάνω στο πρόσωπό μου χρησιμοποιώντας πάλι από την Essence την Camouflage 2-1 Powder and Makeup. Είναι η συγκεκριμένη. Τώρα τι γίνεται με αυτήν, παιδιά. Η συγκεκριμένη έχει πραγματικά πάρα πολύ κάλυψη. Απλά το παράπονό μου με τη συγκεκριμένη είναι ότι καθώς περνάει η ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας πάλι κάνει το ίδιο με το concealer, δηλαδή κάθεται πάρα πολύ άσχημο στο πρόσωπο και μου βγάζει μια ανεξήγητη λιπαρότητα σε κάποια σημεία, φαίνεται τραχή, γενικά είναι μια σκέτη απογοήτευση. Και τώρα θα περάσω να φτιάξω τα φρύδια μου πολύ σύντομα και θα πάω σε μία πολύ πρόσφατη αγορά. Είναι από την εταιρεία H&M και είναι αυτή εδώ πέρα η παλετίτσα, η οποία έχει μέσα, είναι το κερί, είναι η μαύρη για όσους έχουν μαύρα φρύδια και είναι και το καφέ το οποίο χρησιμοποιώ εγώ. Είναι ένα προϊόν, παιδιά, που σίγουρα δεν θα το ξαναπάρω, με απογοήτευσε πάρα πολύ και έκανε 8 ευρώ, δηλαδή δεν το λες και πάρα πολύ φθηνό. Οπότε ναι, άμα δώσετε λίγη προσοχή, ενώ έχω απλώς ήδη 2 στρώσεις και έχω σχηματοποιήσει το φρύδι μου, υπάρχουν κενά τα οποία δεν αντιμετωπίζω τα κενά με κανένα άλλο προϊόν που βάζω στα φρύδια μου και συνέχεια πηγαίνω πίσω για να μπορέσω να γεμίσω αυτά τα κενά για να μην φαίνεται άσχημο. Δεν είναι καθόλου καλά τα φρύδια και είναι πάρα πολύ ρευστό, δηλαδή άμα κάνω ένα έτσι, κοιτάξτε, φεύγει. Στη συνέχεια θα περάσω στις σκιές και θα χρησιμοποιήσω από την Victoria Silk Touch τη συγκεκριμένη την παλέτα. Την έχω πάρει από τα Jumbo και δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει ο τρόπος που απλώνει τόσο όσο τα χρώματα, γιατί θεωρώ ότι δεν μου πηγαίνουν καθόλου για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, γενικά δεν με βόλεψε καθόλου σαν προϊόν, αλλά τι να κάνουμε, θα το βολέψουμε τώρα. Παίρνω ένα χοντρό πινέλο και θα περάσω σε αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση για να τη χρησιμοποιήσω ως βάση. Στη συνέχεια θα πάω στη πιο σκουρόχρωμη, η οποία είναι στη μέση και θα τη χρησιμοποιήσω στην εξωτερική γωνία του ματιού για να μπορέσει να δώσει λίγο βάθος. Ναι, το παίρνω πίσω, παιδιά, δεν απλώνει καν με τον τρόπο που θέλω, οπότε ούτε το άπλωμα μ' αρέσει ιδιαίτερα. Θέλω να κλάψω με το μακιγιάζ μου, είμαι σε αυτή τη φάση. Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή στο καθρέφτη δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά τέλος πάντων θα συνεχίσω. Περνώντας ένα μολύβι από Glamorous, δεν γράφει καθόλου. Μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, ένα γδάρο το μάτι μου, αλλά δεν έχει καθόλου καλή απόδοση, οπότε θα το προσπαθήσω. Δεν συνεργάζεται, δεν θέλει. Είναι σε άρνηση. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως συνήλθε το μακιγιάζ με το ανύπακτο μαύρο μολύβι. Τέλος πάντων, θέλω να περάσω σε ένα eyeliner το οποίο πραγματικά στενοχωρέθηκα πάρα πολύ που δεν με βόλεψε και είναι από την εταιρεία W7 και είναι τόσο συγκεκριμένο. Το κακό με αυτό το προϊόν είναι ότι είναι τόσο νερουλό που δεν μπορεί καν να γράψει σωστά. Πάμε να το τοποθετήσουμε στο μάτι μας. Δηλαδή σου βγάζει την πίστη. Θα πάω σε ένα πινέλο πιο ακριβές όπως είναι το συγκεκριμένο και θα πάω πάλι στην παλέτα. Θα χρησιμοποιήσω το μεσαίο χρωματάκι και θα σβήσω ελαφρώς το κάτω σημείο για να δέσει με το πάνω. Πάμε να κάνουμε λίγο contouring και θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία H&M πάλι τη συγκεκριμένη παλέτα. Δεν έχει γενικά καλή απόδοση σαν παλέτα. Θα περάσω σε μια μάσκαρα που πήρα από τα Lidl. Μάσκαρα από τα Lidl. Το πιάσατε. Λοιπόν, και είναι συγκεκριμένη, είναι αδιάβροχη. Όχι. Ούτε το 1,5 και 2 ευρώ αξίζει.
Με ενοχλεί πάρα πολύ η σύστασή της, ίσως επειδή είναι αδιάβροχη, δεν ξέρω. Δεν με βολεύει καθόλου και γενικά δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα που αφήνει στις βλεφαρίδες μου, ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τέλος, για κραγιόν θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Annie. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι, τουλάχιστον φαίνεται ένα έτσι σάπιο μήλο παστέλ. Το συγκεκριμένο δεν έχει καθόλου καλή απόδοση και δεν θα πάρω τίποτα ξανά από αυτή τη σειρά τη συγκεκριμένη. Δεν είναι καθόλου σταθερό, κάθεται πιο πολύ σαν κρεμόδες σε μορφή μπαλ με χρώμα, αλλά με την κακή την έννοια, δηλαδή νιώθεις στο στόμα σου να έχεις φάει μόλις κάτι λιπαρό και έχει μείνει στα χείλια σου αυτή η αίσθηση ενοχλητική. Οπότε ναι παιδιά, δεν θα το προτείνω με τίποτα και δεν πρόκειται να το ξαναπάρω καμιά απόχρωση στο συγκεκριμένο. Η μάσκαρα waterproof, αλλά έχει περάσει τόση ώρα και μόλις έκανα αυτή την κίνηση δεν θέλει να στεγνώσει, είναι σε άρνηση. Λοιπόν, καταρχάς θα σας πω ότι στην κάμερα δεν φαίνεται το πόσο χάλια είναι το μακιγιάζ, γι' αυτό και θα σας βγάλω φωτογραφίες, θα σας βάλω κάπου εδώ για να δείτε πώς ακριβώς έχει καθίσει το μακιγιάζ στο πρόσωπό μου. Δεν μου αρέσει καθόλου το αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι με το που τελειώσω το βίντεο θα πάω να ξεβαφτώ κατευθείαν, γιατί δεν αντέχω αυτή την αίσθηση που υπάρχει στο πρόσωπό μου αυτή τη στιγμή. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το βιντεάκι. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν κάποιο από αυτά τα προϊόντα όντως και σε εσάς δεν έχει βολέψει, ή αντιθέτως να μου πείτε μα τι λες, ξέρω εγώ, είναι τέλειο προϊόν. Θέλω πάρα πολύ να μάθω, γιατί μπορεί εγώ να είμαι στριμμένη, δεν ξέρω. Οπότε ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά, 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 πολλά.